διαμαρτυρόμαστε για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη που κόστισε τόσες ανθρώπινες ζωές, τόσους νέους ανθρώπους σαν και εμάς, μαθητές και φοιτητές. Διοργανώνουμε τη σημερινή καλλιτεχνική και μουσική διαμαρτυρία για να φωνάξουμε δυνατά ποτέ ξανά. Γιατί εκτός από θλιμμένοι, είμαστε και οργισμένοι. Οργισμένοι με τις δολοφονικές πολιτικές, με τα κροκονδύλια δάκρυά τους, με την απόπειρα συγκάλυψης του εγκλήματος. Δεν ήταν ούτε η κακιά στιγμή, ούτε η κακιά η ώρα. Ήταν δολοφονία που ριζώνει στις εγκληματικές ευθύνες όλων των υπεύθυνων διαχρονικά. Διαβάζουμε τα λόγια των εργαζομένων του χώρου που εδώ και πολύ καιρό προειδοποιούσαν ότι πρέπει να γίνει κάτι για να μην υπάρξει ατύχημα, αλλά όπως πάντα οι κυβερνήσεις, το κράτος, οι εταιρείες δεν έδωσαν ούτε ευρώ για την ασφάλεια στις λειτουργίες και τις υποδομές των μετακινήσεων. Προγραμματισμένη η σημερινή δράση μας ήταν αρχικά για την προηγούμενη εβδομάδα με κύριο αίτημά μας την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος 85. Μετά όμως την τραγωδία στους σιδηροδρομικούς σταθμούς συντονίσαμε τον αγώνα μας από την πρώτη στιγμή κιόλας ακόμα για τα θύματα και τους τραυματίες του κρατικού αυτού εγκλήματος. Φτιάξαμε πανό, σχηματίσαμε συνθήματα με τσάντες και μουσικά όργανα στον προαύλιο χώρο των σχολείων μας, τη λέξη οργή, δεν ξεχνάμε, Τέμπη, 1η-3η 2023, κατεβήκαμε σε συλλαλητήρια τοπικά και πανελλαδικά, συσπηρωθήκαμε με τα αδέλφια μας, τους φοιτητές και τους βηματητές μας. Έτσι συνεχίζουμε. Κλιμακώνουμε τη δράση μας και σήμερα. Τα καλλιτεχνικά και μουσικά σχολεία φωνάζουμε. Δεν πρόκειται να ξεχάσουμε τα θύματα και τους τραυματίες μας. Παλεύουμε για αυτούς, για εμάς, για τη ζωή μας, για τα δικαιώματά μας. Γιατί τώρα δεν είναι ώρα της σιωπής, είναι ώρα της φωνής και του αγώνα. Τους το χρωστάμε. Με σεβασμό και ενσυναίσθηση, με οργή και συντονισμό, φωνάζουμε για τους νεκρούς μας. Συνεχίζουμε ώστε να ακουστεί ακόμα πιο δυνατά. Καμία συγκάλυψη στο έγκλημα. Να πάρθουν όλα τα μέτρα για ασφαλείς μεταφορές. Να δοθεί όλη η αναγκαία βοήθεια για τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας. Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη. Συνεχίζουμε αγωνιστικά και δημιουργικά.